Λέτε καλημέρα. Μαρία Παύλο, καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επιχειρηματικό και οικονομικό. Έχουμε μία έκθεση αναφορικά με τον εκθεσιακό κλάδο και τη συνολική συμβολή του στην ελληνική οικονομία και το επιχειρήν. Λοιπόν, τα πράγματα είναι και ευχάριστα, αλλά υπάρχουν και αρκετές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν και ζητήματα. Συνολικά, άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ είναι η συμβολή του κλάδου και 8.400 θέσεις εργασίας μπορεί και προσθέτει και επηρεάζει θετικά. Σύμφωνα με την μελέτη της Παγκόσμιας Ένωσης του Εκθεσιακού Κλάδου, αλλά και τη συνεργασία του Συνδέσμου Εργατών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδας. Αυτή είναι η θετική πλευρά, διότι υπάρχει και το εξής, ότι δυστυχώς, αν και η Ελλάδα θεωρείται ως η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά εκθέσεων στον κόσμο, μετά την Ινδία και με διαφορά πρώτη στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Ένωσης, του εκθεσιακού κλάδου. Ωστόσο, έχει δυσκολία στην ανάπτυξη των κατάλληλων χώρων, διαθέσιμων εκθεσιακών χώρων, και αυτό δημιουργεί πίεση και στην προσφορά και στη ζήτηση και βέβαια και στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του πολλά υποσχόμενου προϊόντος, το οποίο ανέκαμψε μετά τη διετία της πανδημίας, που είχαν αναπτυχθεί άλλα μοντέλα επικοινωνίας με εκθέτες, διοργανωτές και επιχειρήσεις μέσω υβριδικού μοντέλου, ηλεκτρονικά δηλαδή κλπ. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι επιπλέον. Υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Το ποσό αυτό, τα νούμερα αυτά, αφορούν τη συνολική συμβολή, δηλαδή και την άμεση και την έμεση συνέπεια της δραστηριότητας των εκθέσεων στην ελληνική αγορά. Αν επιμεριστεί μόνο από πλευράς, δηλαδή την άμεση μάλλον παρέμβαση, τα έσοδα είναι στα 500 εκατομμύρια από επισκέπτες, εκθέτες και πρόσθετες δαπάνες και οι θέσεις είναι γύρω στις 4.000. Αλλά και η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 246 εκατομμύρια ευρώ. Ο πολλαπλασιαστής του κλάδου, και αυτό είναι επίσης ένα ενδιαφέρον στοιχείο, είναι κοντά στο 2. Αν βάλουμε και τις έμεσες επιδράσεις, ο πολλαπλασιαστής εκτοξεύεται και φτάνει στο 6. Αυτά είναι τα δεδομένα που έδωσε η σχετική μελέτη και σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι πρέπει να δουν πολύ προσεκτικά αυτό που ονομάζεται συνέδρια εκθέσεις στη χώρα μας και προσέλκυση επίσης και ξένων εκθετών, γιατί και εκεί έχουμε ζητήματα και έλλειψη και προβλήματα. Εγώ έτσι απλά και το αισιόδοξο του θέματος θέλω απλά να διευκρινίσω. Είπες ότι είμαστε η πρώτη αναπτυσσόμενη αυτή τη στιγμή εκθεσιακή αγορά στην Ευρώπη. Είμαστε οι πρώτοι, ναι. Και έχουμε μια πολύ καλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Εδώ βλέπουμε την άμεση επέμβαση του κλάδου στο ελληνικό ΑΕΠ στα 246 εκατομμύρια. Η δαπάνη είναι στα 497 άμεση συμβολή δηλαδή του κλάδου στην ελληνική οικονομία. Αυτό, αν γίνει έμεσα, πολλαπλασιάζεται, είναι η διπλανή μπάρα στο 1,062 δισεκατομμύρια και η συμβολή στο ΑΕΠ στα 500 εκατομμύρια και θέσεις εργασίας από 4.000 εκτοξεύονται στις 8.400 θέσεις εργασίας. Να πούμε ότι ο Σύνδεσμος Οργανωτών και Κατασκευαστών Ελλάδος σε συνεργασία με το ΑΛΜΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, για να μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες αυτής της οικονομικής δραστηριότητας, γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε εκπαίδευση. Μπορεί να γίνει, οι δεξιότητες αυτές μπορούν να αποκτηθούν μόνο με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και προγράμματα, και αυτό είναι επίσης και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει και άγνοια του κόσμου και των νέων παιδιών και της νέας γενιάς και γενικότερα των εργαζομένων αναφορικά με τις επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχει στην εκθεσιακή δραστηριότητα. Έχει ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος κλάδος. Υποψιαζόμαστε, ναι, Λέτα, ότι κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μπορεί να αναπτυχθεί ο συγκεκριμένος κλάδος, γιατί δεν είναι μόνο οι εκθεσιακοί χώροι, είναι και οι χώροι όπου πρέπει να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν από άλλες υπήρους, από άλλες χώρες. Και η τοπική οικονομία γενικά να παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες. Έχει ενδιαφέρον. Οι υποδομές,
Ναι, είναι πολύ σημαντικές. Και ας μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη χώρες όπως η Γερμανία αλλά και η Γαλλία έχουν δώσει εδώ και δεκαετίες μεγάλη βαρύτητα στο θέμα των εκθέσεων. Τις παρακολουθούμε, τις ξέρουμε, λαμβάνουμε και τις αντίστοιχες ενημέρωσεις, οπότε έχουμε εικόνα από αυτό. Λέτα, σε αυτό το κομμάτι της αγοράς των εκθέσεων είναι και τα συνέδρια μέσα. Είναι μόνο οι εκθέσεις. Είναι μόνο οι εκθέσεις. Είναι μόνο οι εκθέσεις. Από ό,τι κατάλαβα από τη συγκεκριμένη μελέτη και έρευνα και την αναφορά και τη συμμετοχή στην παρουσίαση αυτού. Είναι πάρα πολύ εστιασμένο, αλλά βλέπουμε ότι είναι και πάρα πολύ αποδοτικό. Εντάξει. Πάρα πολύ. Αποδοτικό. Και να αναφέρουμε και η Food Expo, που είναι και η πιο πρόσφατη έκθεση για το χώρο των τροφίμων και των ποτών. Πολύ σημαντική διοργάνωση από τη χώρα μας και με πολύ σημαντικά αποτελέσματα ετησίως. Ναι, και άλλες εκθέσεις που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, που έχουν να κάνουν... Η ΔΕΘ είναι επίσης... Η διοίκηση, η μέλη της διοίκησης είναι και στο συγκεκριμένο σύνδεσμο οργανωτών και κατασκευών και έχουν εικόνα και άποψη επί του θέματος. Και φυσικά η ΡΟΤΑ, που είναι επίσης μία από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιείται στον τομέα των εκθέσεων, έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση και έχουν καταθέσει και προτάσεις για την ανάπτυξη του κλάδου στους αντίστοιχους πολιτικούς φορείς και οικονομικούς φορείς που μπορούν να συμβάλλουν με τις αποφάσεις τους προς αυτή την κατεύθυνση.